Στην παράδοση των δεμάτων αγάπης και αλληλεγγύης, στις πρώτες 35 από τις πάνω από 200 οικογένειες που φροντίζει, προχώρησε η ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης Ξάνθης το πρωί της Δευτέρας. Στους εγγεγραμμένους δικαιούχους παραδόθηκαν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης εν ώψη της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σήμερα θα παραδώσουμε ένα μέρος από τις οικογένειες που έχουμε καταγεγραμμένες. Γύρω στις 35 οικογένειες θα δώσουμε δέματα και θα συνεχίσουμε δηλαδή. Αυτές τις μέρες συνέχεια θα δίνουμε. Είναι γύρω στις 200 οικογένειες που θα συντηστούν. Περισσότερο τι έχουν ανάγκη, από τρόφιμα, από τι? Τρόφιμα βάζουμε τα πάντα. Γάλα, ταλάδια, όσπρια, ρύζια, μακαρόνια, τα πάντα. Είδη καθαριότητος, ό,τι έχουμε φασικά και εμείς. Είναι εγγεγραμμένοι εδώ στο... Ναι, είναι. Εμείς δίνουμε αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στην ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι περισσότερες οι ανάγκες αυτό το διάστημα λόγω γιορτών? Είτε είναι είτε δεν είναι, εμείς θα τους δώσουμε. Λόγω των εορτών θα τους καλέσουμε όλους. Στους πολίτες, στους συλλόγους και γενικότερα στους φορείς που υποστηρίζουν το έργο της ομάδας κοινωνικής αλληλεγγύης Ξάνθης, αναφέρθηκε το μέλος του Ιδιωτικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Αριάννα Παπαϊωάννου. Είναι πάρα πολύ συγκινητική ανταπόκριση των πολιτών εδώ, των συμπολιτών μας, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Τώρα μαζεύουμε πράγματα από σχολεία, από γυμνάσια, από λύκεια, από τη δευτεροβάθμια και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το Πάσχα είναι οι παιδικοί σταθμοί που μας βοηθούν. Η Μητρόπολη είναι κοντά μας, επίσης με ένα μέρος των δεμάτων. Σύλλογοι, η αλήθεια βέβαια είναι ότι, και είναι ένα παράπονο που έχουμε, ότι το Σεπτέμβρη με τις γιορτές Παλιάς Πόλης και με τη δράση που είχαμε εμείς με σχολικά είδη για τα παιδιά των οικογενειών, είναι γύρω στις 210 οικογένειες που υποστηρίζουμε, ζητήσαμε από όλους τους συλλόγους, μα όλους τους συλλόγους, να διαθέσουν κάτι για ένα τενεκέ λάδι ή για κάποια χαρτικά. Δυστυχώς δεν είδαμε καμία απολύτως ανταπόκριση. Βέβαια οι Βίστονες, όπως και οι Βάτραχοι, είναι σύλλογοι οι οποίοι με άλλους τρόπους και πολύ συχνά μας βοηθούν και πραγματικά συμβάλλουν εδώ στο να γεμίζουν τα ράφια του παντοπολίου μας. Ίσως βέβαια είναι και κάποιοι άλλοι σύλλογοι που κάνουν δράσεις από μόνοι τους. Καλό είναι. Όσες ομάδες αλληλεγγύης υπάρχουν σε αυτές τις δύσκολες μέρες, τόσο καλό. Πάντως, εμάς πραγματικά μας δίνει δύναμη αυτή η άμεση και πολύ συγκινητική ανταπόκριση των συμπολιτών μας. Εκτός από τους πολίτες και τη βοήθεια που έχουμε από σωματεία και από τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, είναι και πάρα πολλοί επαγγελματίες της περιοχής μας, οι οποίοι ο καθένας με τον τρόπο του συμβάλλουν στο έργο το δικό μας. Και βέβαια υπάρχουν πολίτες, ο ένας είναι ο κύριος Αβραμίδης, οι οποίοι διαθέτουν ακίνητα. Το ένα είναι εδώ το κοινωνικό μας παντοπολείο, δεν πληρώνουμε τίποτα, μας το έχει διαθέσει ο κύριος Αβραμίδης, και όπως επίσης και η κοινωνική μας σηματιοθήκη, και αυτή είναι προσφορά ενός ιδιώτη, γιατί πραγματικά εμείς δεν έχουμε έσοδα από πουθενά. Οπότε αν είχαμε κενή και να πληρώνουμε θα ήταν δυσβάστακτο. Συγκινητική κατά την ίδια είναι η ανταπόκριση από ακόμα και των μικρών μαθητών, όπως του Μειωνοτικού Σχολείου Κυμαίριων, στην προσπάθεια της ομάδας κοινωνικής αλληλεγγύης Ξάνθης. Σήμερα ήρθαν από το πρώτο Μειωνοτικό Κυμαίριων και είναι 80 παιδιά, γιατί ρώτησα τους συναδέλφους εκεί πόσα παιδιά είναι. Και ήταν μια καρότσα πράγματα, δηλαδή φοβερό το πώς. Ήρθαν προχθές τα παιδιά του νηπιαγωγείου, του πέμπτου νηπιαγωγείου, και ήρθαν τα ίδια εδώ. Και τα ίδια τακτοποίησανε και τα πράγματα, και ήταν έτσι ένα χαμόγελο αγάπης και αλληλεγγύης από όλα τα παιδιά. Αν κάποιος πολίτης θέλει τη βοήθεια του δικού σας συλλόγου, πώς μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς? Είναι η ιστοσελίδα μας, ο ΚΑΞ, Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης, όπου εκεί με μηνύματα ανταποκρινόμαστε, γιατί είμαστε τρεις που τη διαχειριζόμαστε τη σελίδα και υπάρχει άμεση ανταπόκριση. Να μην ξεχάσω βέβαια και το νοσοκομείο, που για δεύτερη χρονιά φέτος συμβάλλει με τον εξαιρετικό του τρόπο στο να γεμίσουν τα ράφια του παντοπολίου μας. Δράσεις με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία από μια ομάδα συμπολιτών μας που επέλεξαν να λειτουργούν αθόρυβα μεν, αλλά στηρίζοντας αποφασιστικά τις δεκάδες οικογένειες ξανθιωτών που έχουν την ανάγκη όλων μας για τη στήριξή τους.